Ότι πρέπει να έκανε ό,τι έπρεπε να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Καταρχήν, θα επιτρέψετε να τοποθετηθώ στο κεντρικό ζήτημα, στο τι θα γίνει σήμερα στο Συμβούλιο. Και στο αν θα πρέπει να υπάρχουν ή όχι κυρώσεις. Νομίζω ότι από την μεριά μας αυτό που λέμε είναι κάλλιο αργά παρά ποτέ. Έχει καθυστερήσει η Ευρώπη. Και το λέμε συνολικά. Η Ευρώπη έχει αργήσει να πάρει θέση. Και πρέπει να σας πω ότι παρατηρώ τον τελευταίο χρόνο και μια ολίσθηση στις θέσεις Ευρώπης, διότι σε προηγούμενο Συμβούλιο Κορυφής είχαν αποφασιστεί κυρώσεις όταν η Τουρκία παραβίαζε την Κυπριακή ΑΟΣ. Και αυτό δεν έχει προχωρήσει. Και εδώ μπορούμε μετά να βρούμε και ευθύνες πιθανά δικές μας. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε ότι έχουμε μια εντυνόμενη προκλητικότητα, παραβίαση του διεθνούς δικαίου από τη μεριά της Τουρκίας και παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Και επί αυτών η Ευρώπη έχει αργήσει να πάρει θέση. Και δεν μπορούμε να δεχτούμε παρά μόνο την αποκατάσταση της διεθνούς νομιμότητας και τις κυρώσεις. Αυτό το είπε ξεκάθαρα και ο Αλέξος Τσίπρας στον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Ήμασταν υποχώρητοι απέναντι σε αυτό. Και εδώ τι λοιπόν. Είπε ο Υπουργός μπορεί... Εξωτερικών της Γερμανίας. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Όχι, εγώ θέλω να διευκρινίσω. Γιατί είναι ενδιαφέρον, ξέρετε. Δεν αφορά μόνο το. Κοιτάξτε, δεν το λέω για το. Εμάς έχει σημασία τι λέει ο Σύριος. Αφορά γενικά. Τι λένε και η άλλη πλευρά, καμιά φορά έχει σημασία τι λέει μέσα. Εγώ μπορώ να σας πω αυτά που προκύπτουν τελείως από τη διεθνή σφαίρα. Έχουμε τροποποίηση των γραμμών. Και δεν έχει να κάνει με την ιδιωτική ή πολιτική συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας. Το ξεκαθαρίζω εξ αρχής. Έχουμε τροποποίηση της στάσης πολλών χωρών. Και οι χώρες του Βίζεγκραντ έχουν αλλάξει στάση, αλλά και η Γερμανία, εμένα προσωπικά, σε λέω, μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Και δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα, να το πούμε και αυτό, που θα πιθανά να είχαν λυθεί αν είχαμε κάνει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Το λέω εμέσως. Όπως, παραδείγματος χάρη, τι έγινε στο τηλεφώνημα του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν που μετά ακολούθησε η Αγία Σοφιά. Συμπτωματικά, δεν λέω ότι συζήτησαν κάτι τέτοιο προς Θεού, αλλά και τι έχει γίνει στη συνάντηση του Βερολίνου, που μετά τη συνάντηση του Βερολίνου, που εκπροσωπήθηκε το γραφείο του Πρωθυπουργού, προκυρήθηκε η ναύτεξη νοτίως του Καστελορίζου. Είχατε ενημέρωση. Και μετά. Έστω και κατηδίαν σε τηλεφωνικές επαφές, είχατε ενημέρωση. Εγώ δεν νομίζω ότι έχω βάλει τέτοιο ζήτημα αυτή τη στιγμή. Έχω βάλει ζήτημα συζήτησης και το έβαλε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή. Για το τι ακριβώς έχει συζητηθεί. Για το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, άλλο συζήτηση στη Βουλή. Δεν είναι τέτοια πράγματα. Άλλο πράγμα, εγώ σας είπα. Στη συζήτηση που έγινε προχθές στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε και τα δύο ζητήματα αυτά. Και τη στάση της Γερμανίας και των πιθανών συμφωνιών και του θέματος του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών. Και δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών νομίζω ότι πρέπει να γίνει, γιατί να σας πω και την αλήθεια, και ο κ. Ζαζαρίδης θα συμφωνήσει και ο κ. Κατρίνης. Ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε εδώ. Καλά, και μαζί το καταλαβαίνετε. Και πρέπει η στρατηγική της χώρας να ξεκαθαριστεί και να καταληφθεί. Να σας πω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ ολίσθηση. Η ολίσθηση της ευρωπαϊκής θέσης έχει ακολουθήσει και μία λογική λανθασμένου κατευνασμού από τη μεριά της ελληνικής διπλωματίας. Θεωρώ ότι αργήσαμε να βρούμε στρατηγικές στο θέμα. Δεν ξέρω τι ακριβώς υπήρχε στο παρελθόν στη σκέψη της κυβέρνησης, ούτε κάνω δίκη προθέσεων. Αλλά το να συναντιόμαστε ως χώρα, μιλάω πάντα, γιατί προφανώς η ελληνική κυβέρνηση είναι. Δεν είναι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό. Με τον κύριο Ερντογάν να μην βάζουμε θέμα παραβιάσεων. Να παρακολουθούμε τις περιπτώσεις, το μελισσοκομείο, το Ουκρέιν που παρασύρθηκε νότια της Κρήτης, η συνάντηση με τον κύριο Τραμπ που ξέρετε δεν έγινε κοινή συνέντευξη τύπου και οι δηλώσεις οι οποίες μπήκαν δεν ήταν ξεκάθαρες κατά της τουρκικής προκλητικότητας και δεν απαιτήσαν από τότε τα μέτρα, έχουν οδηγήσει σε μια τροποποίηση πιθανά διπλωματικών σχετισμών στην Ευρώπη. Ελάτε, κύριε Κατρίνη. Που αυτή τη στιγμή η χώρα μας, για να το κλείσω, θα συμφωνήσουμε όλοι, πρέπει να είναι κάθετη και απόλυτη. Επειδή έχει γίνει παραβίαση εκεί κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, επειδή μπαινοβγαίνει το Ουκρέιν δύο εβδομάδες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, επειδή έχουμε νέα ναύτεξη στην περιοχή, η οποία είναι προκλητική, άρα υπάρχει παραβίαση και του δικαίου και δικαιωμάτων. Αν θέλουμε κάλλιο αργά παρά πολύ. Αν δεν τίθεται όμως το θέμα της παραβίασης κυριαρχικών δικαιωμάτων, με τι αιτήματα πάμε στους Ευρωπαίους. Δικαιωμάτων, λοιπόν, είναι ξεκάθαρο να συμφωνηθεί ότι υπάρχει παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ευρώπης. Και για να το συμφωνήσουμε όλοι, θα συμφωνήσει ο κ. Ζαζαρίδης, να πάμε με θέση ότι παραβιάστηκαν κυριαρχικά δικαιώματα της Ευρώπης από την Τουρκία. Κύριε Φάμελ, παρακαλώ, πάμε στον κύριο Κατρίνη, είμαστε ευγενείς όλοι. Θα μου επιτρέψετε καταρχάς, μια και το αναφέρατε στην εισαγωγή σας.